Audi Alpha 4 Quattro. Και ποιος δεν το ξέρει. Προσέξτε όμως τώρα, δεύτερη γενιά. All road. Και τι συνδυάζει? Την άνεση που παρέχει ένα όχημα μεγέθους Alpha 4 Station. Με τι? Με δυνατότητα κίνησης σε όλα τα εδάφη. Και εκτός από αυτό, σύστημα τετρακίνησης Quattro. Πώς ιστορία. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η βάση για το All Road είναι το Alpha 4 Avant. Έχει δημιουργηθεί για να πηγαίνει παντού. Και είναι επί της ουσίας μια διαφορετική πρόταση της Audi σε σύγκριση με αυτά που προσφέρουν τα αυτοκίνητα SUV. Audi Alpha 4 All Road Quattro, δίλητρο TDI. Το Alpha 4 ουσιαστικά αποτελεί τον συνεχιστή του Audi 80, το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε το 1972. Το Alpha 4 All Road παρουσιάστηκε στη Γενέβη το 2009 και το 2011 παρουσιάστηκε μια βελτιωμένη έκδοση. Μεταξύ του 2009 και του 2015, το πρώτης γενιάς Audi Alpha 4 All Road Quattro είχε 100.000 πωλήσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς εδώ στην Ελλάδα είναι η δίλητρη έκδοση TDI με τους 180 ύπους. Power. Και όσο για τη χωρητικότητα αποσκευών, 505 λίτρα. Και αν πέσουν τα καθίσματα, 1510 λίτρα. Η μειώδη στόλη με τα προστατευτικά πλαστικά. Οι ποδιές στον εμπρός και πίσω προφυλακτήρα συμπληρώνουν την περιπετειώδη εικόνα του Alpha 4 All Road Quattro. Οι χώροι στο εσωτερικό έχουν αυξηθεί σε σχέση με το προηγούμενο. Στην μπροστινή μάσκα έχει χρησιμοποιηθεί χρώμιο. Ενώ οι ενδείξεις Quattro και All Road υπάρχουν σε αρκετά σημεία του αυτοκινήτου. Και φυσικά, οι μπάρες οροφής ολοκληρώνουν την All Road εικόνα του αυτοκινήτου. Οι οριζόντιες γραμμές χαρακτηρίζουν τη σχεδίαση του εσωτερικού που προσφέρουν μια αίσθηση ακόμα μεγαλύτερου όγκου στο εσωτερικό της καμπίνας. Η απόσταση από το έδαφος έχει αυξηθεί κατά 24 χιλιοστά σε σχέση με το Avant. All Road είναι αυτό. Σημείο κλειδί είναι το σύστημα Infotainment MMI. Με περιστρεφόμενο μοχλό που περιλαμβάνει και MMI Touch. Η έγχρωμη ψηφιακή οθόνη MMI έχει μέγεθος 8,3 ιντσών. Ο οδηγός μπορεί να χειριστεί το σύστημα και από το τιμόνι φυσικά. Με το smartphone του μπορεί να κλειδώσει ή να ξεκλειδώσει τις πόρτες του αυτοκινήτου. Για έλα δίπλα. Ναι, το ξέρα. Σιγά καλέ. Ξύπνα συστήματα ασφαλείας. Electronic Stability Control, ESC δηλαδή. Adaptive Cruise Control. Traffic Jam Assist. Collision Avoidance, για τις συγκρούσεις να τις αποφεύγεις. Και το μόνο που σίγουρα θα ξέρεις, Park Assist. Και για οριζόντιες και για κάθετες θέσεις. Δεν είπες το Audi Pre-Sense. Σε περιπτώσεις όπου μπορεί να υπάρξει κίνδυνος ατυχήματος με το εμπρός μέρος του αυτοκίνητου, είτε αν περνούν το δρόμο πεζοί, είτε είναι κάποιο αυτοκίνητο, λειτουργεί για ταχύτητες έως και 85 χιλιόμετρα και προειδοποιεί τον οδηγό. Αν τώρα ο οδηγός δεν αντιδράσει, αντιδρά μόνο του, φρενάροντας. Και αν πάλι το όχημα δεν έχει μεγάλη ταχύτητα, τότε μπορεί να υπάρξει ακόμα και ακινητοποίηση. Βέβαια, δεν σταματάμε μόνο εκεί. Υπάρχουν και άλλα συστήματα ασφαλείας. Γιατί Audi είναι αυτό, Και φυσικά, αφού μιλάμε για All Road, τετρακίνηση και μάλιστα για πρώτη φορά χρησιμοποιείται η τεχνολογία Quattro Ultra Technology. Ελέγχει την κατάσταση του αυτοκινήτου, την κατάσταση στο οδόστρωμα, δηλαδή πώς είναι ο δρόμος, και φυσικά το πώς αντιδρά ο οδηγός. Και άμεσα επεμβαίνει στο σύστημα τετρακίνησης, μεταφέροντας τη ροπή ανάμεσα στον μπρος και στον πίσω άξονα, ανάλογα με τις συνθήκες. Πόσα πολλά ξέρεις. Ξέρω κι άλλα. Torque Vectoring System. Σύστημα κατανομής ροπής. Στρίβεις μία στροφή. Η εξωτερική τροχή πάει όλο το βάρος εκεί πέρα. Και η εσωτερική τροχή ελαφρώνουν στην ουσία, εκεί μπορεί να υπάρξει σπινάρισμα. Το σύστημα αυτό τι κάνει? Αν διαγνώσει ότι αυτή η τροχή αρχίζουν και χάνουν την πρόσφυσή τους, η εσωτερική τροχή, τους φρενάρει, ώστε το αυτοκίνητο σε κάθε επιφάνεια να κρατάει σταθερή την τροχιά του. Άρα σαν να σε μαζεύει. Σαν να σε μαζεύει. Είναι αυτό που λέμε, νιώθεις ότι πατάς σε ράγες, ρε παιδί μου, ότι δεν γλιστράει το αυτοκίνητο. Και αυτό που πρέπει να πούμε, ξέρεις, καμιά φορά, υπάρχουν τα συστήματα ασφαλείας, πάντα υπάρχει και η φυσική και ο ανθρώπινος παράγοντας. Δηλαδή, κάποια πράγματα δεν μπορεί να τα υπερνικήσει. Αν μια στροφή είναι για να στρίψει με 50 χιλιόμετρα και άλλος μπει με 100, είναι. Θα σε πάρει φυγόκεντρος. Εκεί δεν μπορεί να λειτουργήσει κανένα σύστημα. Είναι δίπλα για να βοηθούν τον οδηγό, πάντα όμως με μια λογική και του ανθρώπινου εγκεφάλου, έτσι. Audi Drive Select. 5 διαφορετικά προφίλ οδήγησης. Comfort, Auto, αυτόματο, Efficiency για περισσότερη οικονομία και Individual, όπου ο οδηγός μπορεί να επιλέξει παραμέτρους. Συν ένα ακόμα εδώ στο Road. Off-road για κίνηση σε εκτός δρόμου επιφάνειας. Έχουμε λοιπόν σήμερα δίλητρο TDI, turbo diesel δηλαδή, με 190 ύπους, 0-100 σε 7,8 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα που φτάνει τα 220 χιλιόμετρα και μέση κατανάλωση από 4,9 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, εργοστασιακή πάντα. Έχουμε είτε χειροκίνητο 6 σχέσεων, είτε αυτόματο S-Tronic διπλό συμπλέκτη 7 σχέσεων. Όσο για την τιμή του, από 58.000 ευρώ. Και τώρα ξέρεις τι θα κάνουμε.